Πάμε κυρίες και κύριοι στον κύριο Γιαννάκη Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα για τους τηλεθεατές. Εύχομαι να είστε καλά. Θέλω λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτούς και όσους επιχειρούν να σπάσουν την καραντίνα με πλαστά τεστ. Για να δούμε αυτή η ιστορία, περί τίνος πρόκειται. Συγκεκριμένα είχαμε πληροφορίες και μας στάλησαν κάποια μηνύματα τα οποία είναι πλαστά, είναι αυτά που δεν στέλνουν τα ενδεδειγμένα σημεία του κράτους για το COVID test. Και γι' αυτό έχουν δοθεί οδηγίες από τον αρχηγό, όπου γίνονται εντελεχείς ελέγχοι για τα COVID test τα οποία υποδεικνύουν οι διερχόμενοι οδηγοί. Ναι, άρα εντάξει, και εκεί που γινόταν ο έλεγχος και μπορούμε να πούμε ότι και στις ώρες αιχμής δεν ήταν δειγματοληπτικός ο έλεγχος, τώρα θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί, με ό,τι και να σημαίνει αυτό, γιατί το να φέρεις ένα πλαστό τεστ δεν είναι μαγκιά ούτε εξυπνάδα. Σίγουρα αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αυτά τα μέτρα έχουν ληφθεί για την υγεία του λαού. Οπότε κανένας δεν πρέπει να κάνει εξυπνάδες, κανένας δεν πρέπει να υποδεικνύει οτιδήποτε το πλαστό, διότι μετά θα υποστεί και τις συνέπειες του νόμου. Μάλιστα. Τώρα, είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες, μας είπατε. Η αστυνομία έχει εντοπίσει τέτοια πλαστά τεστ? Όχι, ακόμη δεν έχουμε περιπέσει στην αντίληψη των ελέγχων αυτών ότι υπάρχουν τέτοια πλαστά τεστ. Όμως μας έχουν αποστείλει και μας έχουν πληροφορήσει ότι κάποιοι τα έχουν στα κινητά τους τηλέφωνα και ίσως και να τα επέδειξαν στους αστυνομικούς, αλλά να μην είχαν γίνει αντιληπτά. Ναι. Τώρα που θα ξεκινήσει να υπάρχει κίνηση όμως, να μην αντιδράσουν κάποιοι, γιατί αυτό μπορεί να το εκμεταλλεύτηκαν, κύριε Γεωργίου, αυτοί οι κύριοι που νόμιζαν ότι επειδή δεν γίνονται έλεγχοι όπως στις πρώτες μία-δύο μέρες και είχαμε αυτή την κίνηση όλοι, τώρα σου λέει από μακριά τι θα δει ο αστυνομικός. Εντάξει, δεν είναι πράγματα σοβαρά. Εντάξει, δεν ήταν από μακριά. Οι ελέγχοι δείχνονταν κανονικά τα υποδείκνια, αλλά όταν γράφουν κανονικά το χημείο, αλλά δεν έφεραν το όνομα, δεν έφεραν την ταυτότητα, αυτά είναι ύποπτα και θα γίνονται περισσότεροι ελέγχοι και θα το ελέγχουμε κανονικά και με το χημείο, αν είναι πράγματι αυτός ο κάτοχος. Μάλιστα, ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είπαμε ότι τα μέτρα τα πήραμε για κάποιον λόγο, όχι για να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να το σπάσουμε. Σίγουρα, γι' αυτό πήραν τα μέτρα, για να προστατευτούμε όλοι. Μάλιστα. Άρα έχετε δώσει οδηγίες, φαντάζομαι, για αυστηρότερους ελέγχους, έτσι δεν είναι? Ναι, σε όλα τα σημεία έχουν δοθεί οδηγίες, μετά από οδηγίες του και του αρχηγού αστυνομίας, να γίνονται εντελεχείς ελέγχοι και να ελέγχεται ειδικά το COVID test, αν είναι πραγματικό ή αν είναι πλαστό. Μάλιστα. Έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη, ενώ μπορούμε να το διακρίνουμε. Διακρίνεται εύκολα αν είναι κάτι γνήσιο ή όχι? Ναι, τους έχουμε στείλει και τα πλαστά αυτά τα οποία έχουν έρθει στην κατοχή μας για να τα έχουν υπόψη τους οι αστυνομικοί οι οποίοι διενεργούν τους ελέγχους. Μάλιστα. Γιατί και οι αστυνομικοί δεν μπορούν να τα γνωρίζουν και όλα, για όνομα του Θεού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.